Παρακολουθείτε την εκπομπή Υγεία πάνω απ' όλα και τώρα θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να είμαστε όμορφοι μέσα από μια νέα θεώρηση, μέσα από την τρισδιάστατη θεώρηση της πλαστικής χειρουργικής και πώς το λίπος μπορεί να γίνει σύμμαχός μας. Έχουμε μαζί μας τον ειδικό στο στούντιο, τον κύριο Βασίλη Κρέτσι, Διευθυντή Πλαστικής Επανορθωτικής Αισθητικής Χειρουργικής. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Κύριε Ευχαριστώ Κρέτσι. Πολύ για την πρόσκλησή σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω λίγο να πούμε πώς μπορεί ο χρόνος να επηρεάσει το πρόσωπό μας μέσα από τη δική σας θεώρηση όμως. Μέσα από αυτό που είπαμε και στους τηλεθεατές, 3D κτλ. Να μιλήσουμε για αυτό που μου λέγατε και, στη διάρκεια του break για το VAL, να βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες στο video wall και να μας βοηθήσετε. Πόσο χρόνος μπορεί να επηρεάσει το πρόσωπό μας, ε? Πολύ ευχαριστώ. Μπορώ να δανειστώ λίγο το στυλό σου? Να το δανειστείτε. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, να βλέπουμε τις φωτογραφίες και να μας εξηγείτε. Λοιπόν. Καταρχήν, εδώ βλέπουμε ένα αντρικό πρόσωπο, το οποίο η γύρανση δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, αφορούν και τους άντρες, έτσι. Εννοείται. Και σήμερα είναι πολύ γνωστό σε όλους τους πλαστικούς χειρουργούς, στους δερματολόγους και σε όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με την ομορφιά ότι πολλοί άντρες τρέχουν στα ιατρεία για να βελτιώσουν και αυτή την εικόνα, την εμφάνισή τους. Mm. Διότι βελτιώνοντας την εικόνα και την εμφάνισή σου, στην ουσία βελτιώνεις την ψυχή σου. Έτσι. Αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί όλοι αυτοί ό,τι κάνουν το κάνουν για αυτούς και για κανέναν. Ναι, ναι, ωραία, εδώ τη βλέπουμε. Εδώ λοιπόν τώρα βλέπουμε μια φωτογραφία σε ένα. Θα λέγαμε σε ένα νέο παιδί. Νέο παιδί, ναι, ναι. Σε ένα νέο παιδί, mm-hmm. περίπου στα 30, που παρόλα αυτά δεν του άρεσε η εμφάνισή του. Ο λόγος ο οποίος δεν του άρεσε η εμφάνισή του είναι ότι κάποια χαρακτηριστικά στο πρόσωπο προκαλούν αυτό που λέμε μια θλίψη. Έρχονται στο γιατρό μας και λέμε. Ή μια προώρη γύρανση, έτσι μπορεί. Ναι, ακριβώς ναι. Αυτό είναι. Γιατρέ, φαίνομαι κουρασμένος. Αυτό ουσία, είναι που λέμε πρώτες ρητίδες και όλοι αυτοί φλεγόμενοι. Ακριβώς. Εξηγήστε μας λοιπόν. Εδώ θα πούμε λοιπόν τώρα ότι οι ρητίδες δεν είναι αυτές οι οποίες μας κάνουν να φαινόμαστε μεγάλοι. Δεν είναι οι ρητίδες. Στην ουσία είναι το οβάλ, το οβάλ του προσώπου. Αν δούμε λοιπόν τώρα μια φωτογραφία σε όλους μας, σε μια μικρή ηλικία και μια φωτογραφία σε μια μεγάλη ηλικία, θα δούμε ότι το οβάλ μας έχει αλλάξει. Και τι λέμε. Ναι. Το πρόσωπο διακρίνεται σε δύο οβάλ. Ένα κεντρικό οβάλ το οποίο ξεκινάει από το φρύδι μέχρι τη γωνία της γνάθου, ναι. το οποίο είναι ό,τι είναι από εδώ και μέσα, και ένα περιφερικό οβάλ το οποίο είναι από εδώ και έξω, μέχρι το αυτή. Όλες οι αλλαγές και ιδιαίτερα οι ογκομετρικές αλλαγές που γίνονται στο πρόσωπό μας γίνονται σε αυτό το κεντρικό οβάλ. Από εδώ και μέσα. Γι' αυτό αλλάξουμε λίγο φωτογραφία, ναι, για να μας εξηγήσετε αυτό. Είναι σημαντικό, γιατί πρέπει να μείνουμε. Ακριβώς. Ωραία. Άρα οι αλλαγές, βλέπουμε τώρα μια γυναίκα, οι αλλαγές με την πορεία του χρόνου Ακριβώς. γίνονται σε αυτό εδώ Ακριβώς. το κομμάτι. Στο κεντρικό οβάλ. Ό,τι είναι από το φρύδι και από τη γωνία της κάτω γνάθου και μέσα. Ωραία. Δηλαδή, στην ουσία αυτό που βλέπουμε είναι ότι αρχίζουν και φαίνονται οι πρώτες αλλαγές κάτω από τα μάτια. Ναι. Στην ουσία χάνουμε λίπος κάτω από τα μάτια, ναι. αδειάζουν τα μάτια, αδειάζει το λίπος στο θέμα της παρείας. Γι' αυτό λοιπόν τώρα σχηματίζεται και η ερνοπαριακή. Στην ουσία είναι μια πτώση, ένα ξεφούσκωμα, ένα deflation όπως λέγεται, του κεντρικού προσώπου. Και το βλέπουμε εμείς σαν χαλάρωση, κύριε Κρέτσι. Ακριβώς. Σαν χαλάρωση στο πρόσωπο. Στην ουσία αυτό που λένε η χαλάρωση, στην ουσία δεν ναι. είναι χαλάρωση. Είναι η απώλεια του κεντρικού οβάλ του προσώπου. Ναι, διότι, αλλάξτε φωτογραφία, ναι, ναι. Διότι, συνεννοούμε και με το control για να βλέπουμε πολλές φωτογραφίες και να καταλαβαίνουμε. Διότι επί της ουσίας χάνοντας τον όγκο. Στο κεντρικό σημείο του προσώπου, το πρόσωπο πέφτει χαλαρά. Το βλέπουμε λίγο περισσότερο εδώ, κύριε Κρέτσι. Δηλαδή, αυτό που μας λέτε, ότι σαν να ξεφουσκώνει κάπως το κεντρικό βάρος. Εδώ είναι το πριν και το μετά. Σημαίνει γυναίκα η οποία θα πούμε τι έχει υποστεί, αλλά είναι με διαφορά δεκαετίας. 10 χρόνια πριν, 10 χρόνια μετά. Είναι φοβερό. Αν δηλαδή αυτή η γυναίκα είχαμε έναν υπολογιστή να βλέπαμε πώς θα γέρναγε εδώ. Ναι. Από εδώ, πώς ήταν δηλαδή μετά από 10 χρόνια. Και μετά, πραγματικά η διαφορά θα ήταν πολύ μεγάλη. Και επειδή λέτε για μεγάλη διαφορά. Να πούμε εδώ ότι υπάρχει η μέθοδος την οποία εσείς εφαρμόζετε και έχει να κάνει με το λίπος μας, το οποίο γίνεται σύμμαχός μας. Να μου πείτε λοιπόν πώς γίνεται σύμμαχός μας, διότι είναι εμφανέστατο η διαφορά σε αυτές τις φωτογραφίες. Ε? Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πλέον το λίπος είναι το υλικό της επόμενης, θα έλεγα, 20ετίας, mm-hmm. να μην πω 50ετίας, στην πλαστική χειρουργική και όχι μόνο. Ναι. Στην ουσία, όλες οι ογκομετρικές αλλαγές οι οποίες γίνονται στο πρόσωπο, στην ουσία οφείλονται κυρίως στην απώλεια λίπους. Ναι. Σε συγκεκριμένα σημεία, το οποίο μπορεί να ξεκινήσει από το μέτωπο, από τους κροτάφους. Οι μεγάλοι άνθρωποι χάνουν όγκο στο πλάι, στον κροτάφο, άρα χάνουν λίπος, γι' αυτό ναι. τα πρόσωπα φαίνονται πολύ πιο άδεια. Το πρώτο σημείο είναι η απώλεια του όγκου στα κάτω βλέφαρα. Στην ουσία χάνουμε όγκο στα κάτω βλέφαρα, άρα στην ουσία χάνουμε το λίπος στα ναι. κάτω βλέφαρα. Θέλω να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Γιατί θέλω οι τηλεθεατές να καταλάβουν πώς από εδώ
Πάμε εδώ. Να δούμε λοιπόν το βίντεο. Να δούμε πώς εφαρμόζεται αυτή η μέθοδος με την έκχυση λίπους. Να το δούμε, κυρίες και κύριοι. Να το δούμε. Η λιποπρόσθεση είναι μια μοντέρνα τεχνική στην πλαστική χειρουργική, κατά την οποία γίνεται λήψη λίπους από ένα σημείο του οργανισμού και τοποθετούν σε κάποιον άλλο. Αυτό είναι μια διαδικασία κατά την οποία η λήψη των λιποκυττάρων γίνεται με τοπική αναισθησία στο ιατρείο. Έτσι, πολλές φορές μπορεί να χρειαστούμε και έναν ισολόγο, αν ο ασθενής δεν χρειάζεται. Η παρουσία δεν είναι μόνο και μόνο για να χαλαρώσει τον ασθενή. Στην ουσία, τώρα αναρροφούμε το λίπος από εδώ. Βλέπω ότι δεν πονάει καθόλου. Εντάξει. Γίνεται επεξεργασία του λίπους, το λίπος το παίρνουμε και μετά ακριβώς μόλις το πάρουμε το φυγοκεντρούμε και το ξεπλένουμε έτσι ώστε να φύγουν αυτό που λέμε τα στοιχεία τα οποία δεν χρειαζόμαστε και να μείνει μόνο το καθαρό λίπος το οποίο θα εφυτευτεί. Είναι μια τεχνική στην οποία έχει σημασία πώς το παίρνεις, πώς το επεξεργάζεις και πώς το βάζεις. Και γι' αυτό αν τα τρία στάδια τα κάνεις σωστά, το λίπος ζει για πάντα. Σε σχέση με τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε στην πλαστική χειρουργική που έχουν εξαιρετικό αποτέλεσμα, τα οποία πρέπει να τα επαναλαμβάνεις. Η διαδικασία αυτή δεν έχει μόνο το πλεονέκτημα ότι βελτιώνεις οντομετρικά την περιοχή η οποία θέλεις να βελτιώσεις, π.χ. την περιοχή κάτω τα μάτια, τα φρύδια, τα ζυγωματικά, τα χείλη, το πηγούνι, το μέτωπο. Το πολύ μεγάλο πλεονέκτημά της είναι ότι έχει τεράστια αντιγυρατική δράση. Δηλαδή, στην ουσία, βάζοντας το λίπος, δεν αντικαταστάς μόνο το λίπος ή ας υποθέσουμε το έλλειμμα στην περιοχή του προσώπου, αλλά βλέπεις μια πραγματική αντιγύρανση η οποία φαίνεται αμέσως από το τέλος της διαδικασίας. Το πρόσωπο φαίνεται πιο λαμπερό, το δέρμα είναι πολύ πιο μαλακό και αυτό συνεχίζει για πάρα πολλά χρόνια. Οι κινήσεις είναι επαναλαμβανόμενες μόνο και μόνο για να μπαίνει ο ιστός σε πολύ μικρές θήκες, έτσι ώστε να μπορεί να ζήσουν τα μικροσωματίδια του λίπους και από την άλλη να μην τραυματίζεις το λίπος το οποίο ήδη έχεις βάλει μέσα. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα και βάζουμε στο κομμάτι των ρινοπαριακών, το οποίο είναι μια περιοχή, βλέπουμε εδώ πώς μπαίνει η καμλέτσα, λοιπόν, η οποία είναι πολύ σημαντική και πάρα πολλές γυναίκες έρχονται στο ιατρείο γι' αυτό. Βλέπετε ότι παρόλο οι κινήσεις μου είναι βίαιες, στην ουσία δεν υπάρχει τραυματισμός, υπάρχουν συγκεκριμένα πλάνα στα οποία πάμε για να γίνει. Άρα στην ουσία έχουμε βάλει στην περιοχή κάτω τα μάτια, έχουμε βάλει στα ζυγωματικά, έχουμε βάλει στις ρινοπαριακές. Στην ουσία μπορεί να βάλεις παντού, μπορεί να βάλεις στα άνω φρύδια, στα άνω βλέφαρα, στις ρινοπαριακές, στα χείλη, στο πηγούνι για να τονίσεις όλο το jawline. Ακόμα και με μικρό πηγούνι μπορείς να το μεγαλώσεις, στα χείλη όπως είπαμε και γενικώς σε όλο το πρόσωπο. Δεν είναι καθόλου επώδυνο, η ασθενής φεύγει περπατώντας, την άλλη μέρα μπορεί να πάει στη δουλειά της. Μπορεί να έχει κάποια μελανιά αν γίνει κοντά στα μάτια, νομίζω ότι είναι πλήρως διαχειρίσιμη και διαρκεί από 1 τέταρτο έως 40 λεπτά το maximum αναλόγως την περίπτωση. Λοιπόν, είδαμε τη μεθοδολογία. Εδώ βλέπουμε το μετά και είναι κρέτσι, είναι αμέσως το μετά, έτσι. Ακριβώς. Φαντάζομαι ότι στην πορεία των ημερών. Μετά από δύο λεπτά αυτό που βλέπετε. Είτε. Βλέπετε λοιπόν τώρα ότι το λίπος δεν έχει μόνο μία βελτίωση της εγκομετρικής εικόνας εκεί που θέλουμε να το βάλουμε, αλλά βλέπετε ότι στην αριστερή φωτογραφία πώς το πρόσωπο φαίνεται λίγο πιο λαμπερό, πιο φρέσκο, πιο ανανεωμένο. Αυτή λοιπόν τώρα είναι η αντιγυραντική δράση η οποία έχουν τα βλαστοκύτταρα του λίπους. Τι θέλω να σας ρωτήσω και ποια είναι και η ερώτηση και των τηλεθεατών. Αυτό το λίπος γνωρίζουμε γενικά από τις πρακτικές. Κάπου στο ήθος, κάπου στους γλουτούς κτλ. Χάνεται κάποιο λίπος από το πρόσωπο, μπορεί να χαθεί δηλαδή στην πορεία του χρόνου. Εσείς θα το εγχύσετε, χάνεται. Εννοείται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία η τεχνική. Όχι, εννοώ μετά την έγχυση του λίπους και το αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε. Με την πορεία του χρόνου χάνεται. Στο πρόσωπο ισχύουν τελείως διαφορετικά πράγματα σε σχέση με το άλλο σώμα. Ναι. Διότι έχει πολύ μεγάλη σχέση ότι το πρόσωπο έχει τρομερή αγκύωση. Σε σχέση άρα με τα αποτελέσματα είναι μόνιμα. Τα αποτελέσματα έχει πολύ μεγάλη σημασία πώς το παίρνεις, ναι, πώς το επεξεργάζεσαι και πώς το βάζεις. Άρα στην ουσία έχει αυτό που λέμε handling, δηλαδή πώς το χειρίζεσαι. Πώς το χειρίζεσαι. Αυτό στα έμπειρα χέρια είναι σχεδόν 100%. Ζει. Ναι, κατάλαβα. Η βιβλιογραφία αναφέρει μέχρι 70-80, αλλά γενικώς ζει πολύ πολύ περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν τώρα
το λίπος στο πρόσωπο, δεν κάνουμε αυτό που κάνουμε συνήθως σε άλλα μέρη του σώματος, δηλαδή βάζουμε παραπάνω και θα απορροφηθεί, βάζουμε όσο χρειάζεται ίσως και λιγότερο. Διότι έχουν δείξει εργασίες ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βάλει λίπος στο πρόσωπο και μετά έχουν πάρει 10-15 κιλά έχουν παχύνει εκεί που σημαίνει ότι ζει. Μάλιστα. Κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω και είναι πάρα πολύ σημαντικό και το έχουμε πει και στους τηλεθεατές, το έχουμε προαναγγείλει. Τι σημαίνει 3D. 3D. Στην πλαστική χειρουργική. 3D προσέγγιση. Ακριβώς. Αυτό είναι μια. Δεν είναι καινούρια. Είναι η σωστή άποψη, κατά τη γνώμη μου, και όχι μόνο κατά τη γνώμη μου, αλλά και μέσα από πολλές εργασίες που έχουν γίνει από ανθρώπους οι οποίοι αναλύσαν. Ας μείνουμε σε αυτή τη φωτογραφία εδώ που έχουμε. Καταρχήν, βλέπουμε ότι το πρόσωπο γυρνάει σε τρεις διαστάσεις. Δηλαδή, ριχαίνει. Όσο μεγαλώνουμε τα πρόσωπα, γίνονται πιο άδεια. Ναι, έτσι, το είπαμε. Πέφτει. Δύο διαστάσεις, έτσι ακριβώς. Ναι. Και μεγαλώνει. Άρα στην ουσία είναι τρεις διαστάσεις. Είναι το πάχος του, το πλάτος του και το ύψος του. Mm. Αν λοιπόν τώρα εγώ σε ένα πρόσωπο, το οποίο ας υποθέσουμε ότι είναι πτωτικό, δώσω τη μία διάσταση, ας υποθέσουμε δηλαδή το μεγαλώσω, το φουσκώσω, στην ουσία θα είναι πτωτικό, φουσκωμένο. Αν πάλι δώσω πάλι μόνο μία διάσταση, το ανορθώσω, θα είναι πάλι τραβηγμένο. Άρα στην ουσία όταν λέμε τρεις διαστάσεις, εννοούμε, όπως εδώ π.χ., εννοούμε ότι βελτιώνουμε το πρόσωπο τόσο προς το ύψος, το πάχος, αλλά και το πλάτος. Δηλαδή, στην ουσία, δίνουμε τις φυσιολογικές διαστάσεις που είχε πριν από κάποια δεκαετία. Το βλέπετε σφαιρικά. Ακριβώς. Διότι το πρόσωπο έχει όγκο, πλάτος και ύψος. Ναι. Στην ουσία, δεν μπορείς να το τραβήξεις. Όσο άσχημο ένα γερασμένο πρόσωπο, τόσο άσχημο είναι και ένα τραβηγμένο πρόσωπο. Ωραία, ωραία. Θέλουμε ωραία. Ένα πρόσωπο αναγεννημένο και ανανεωμένο. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κρέτσι, να είσαστε εδώ, καλά, να είσαστε καλά πολύ. Για όλα αυτά που μας είπατε. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, διότι θα πούμε τι κάνουμε για τα στραβά δόντια των παιδιών μας. Μείνετε μαζί μας.